Με τη βοήθεια του Θεού, αδερφοί μου, και δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και πάντων των Αγίων, εισήλθαμε ήδη εις την τετάρτη εβδομάδα των νηστιών. Πλησιάζουμε μπροστά για πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ήθε να μας έβρει εν μετανοία και εξομολογήσει, να μας αξιώσει να συσταυρωθούμε με ταυτού, να συνταφώμε με ταυτού και να συναναστηθούμε με τον Χριστόν μας. Νεκρή είμεθα λόγω της αμαρτίας. Η δε αμαρτία γεννά θάνατον. Όποιος εργάζεται την αμαρτία, αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι ο θάνατος. Και όταν ομιλούμε περί θανάτου, ομιλούμε περί του αιωνίου θανάτου, διότι έχουμε δύο θανάτους. Ο ένας θάνατος είναι ο φυσικός θάνατος, δηλαδή αφή στιγμή σε γεννήθημε στον κόσμο τούτο θα αποθάνουμε. Αυτός ο θάνατος είναι αναπόφευκτος και αυτόν αναμένομεν, διότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε να μην αποθάνει. Πλην όμως ο θάνατος αυτός είναι μικρός, δεν είναι θάνατος αλλά μετάστασης εκ του θανάτου εις την ζωή. Φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και μεταβαίνουμε εις την ζωή την αιώνιον. Υπάρχει όμως ένας άλλος θάνατος, ο λεγόμενος πνευματικός θάνατος. Αυτό σημαίνει αποκοπή του ανθρώπου από τον Θεόν. Καλύτερον να μην γεννάται ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα αποχωριστεί τον Θεόν. Δι' αυτό, αδερφοί μου, ο Κύριος μας ήρθεν στον κόσμο τούτον, έγινε το άνθρωπος, έπαθεν, υπέφερεν, εσταυρώθη, εθανατώθη, απέθανε και ετάφη και ανέστη για να είναι πρωτότοκος των νεκρών, δηλαδή πρώτος από τους αναστηθέντας νεκρούς. Και όσοι πιστεύουν στον Θεό θα συναναστηθούν μετά αυτού. Αυτήν την λαμπροφόρον ημέρα της Αναστάσεως εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε. Πλην όμως, έως ότου να φτάσουμε εκεί, έχουμε ακόμη έναν αγώνα νηστείας. Όσοι νηστεύετε, όσοι νηστεύετε, να συνεχίσουμε την νηστεία μας για να φτάσουμε εις την ημέρα εκείνη της Αναστάσεως. Όσοι δε δεν ενίστευσαν, δυστυχώς υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν νηστεύουν, όσοι δεν ενίστευσαν ας κινήσουν λίγο το πόδι τους και το χεράκι τους να κάνουν και εκείνοι κάτι για την ψυχή την οποία παραμελούμε. Προσέχουμε τα πρόσκαιρα και τα μάτια, δεν προσέχουμε όμως τα αιώνια και τα άφθαρτα. Και όσοι είναι σαρκικοί άνθρωποι σύρονται επάνω στην γη. Και όποιος σύρεται επάνω στην γη τον κατατρώγει το φίδινο αρχαίος όφης, ο αρχαίκακος, ο διάβολος. Όσοι πετούν προς τα άνω, δεν πετά το φίδι προς τα άνω. Ο διάβολος δεν μπορεί να φτάσει τους πνευματικούς ανθρώπους, διότι έχουν πτέρυγα στους υπεριστεράς, λέγει, και πετώνται και σώζονται. Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς, λέγει ο προφήτης, και πεταστήσουμε και σωθήσουμε. Ποιος θα μου δώσει τα πτέρυγας αυτά, λέγει, να πετάξω και να σωθώ από τον διάβολο? Ο διάβολος, αδερφοί μου, είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να προξενήσει τον αιώνιον θάνατον εις τα παιδιά του Θεού.
δι' αυτόν τον λόγο. Με την προσευχή και με την νηστεία ανερχόμεθα εκ της γης προστάνω. Φεύγομεν από την γη. Πετούμεν προστάνω. Αναβαίνουμε εις τον θρόνο του Θεού και έχουμε συνεχείς αγαθούς λογισμούς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του πνευματικού ανθρώπου. Δεν έχει σαρκικούς λογισμούς, αλλά αγαθούς λογισμούς. Ενώνεται συνεχώς με τον Θεό και ομιλεί με τον Θεό και σκέπτεται τον Θεό και βλέπει τον Θεό και βρίσκεται κοντά εις τον Θεό για να ζήσει αιωνίως με τον Θεό. Ως ότι να φτάσουμε όμως στο ύψος τούτο των αρετών, υπάρχει ένας αγώνας, τον οποίον αγώναν είδαμε να κατορθώνουν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Δι' αυτόν τον λόγο, όταν εισέλθουμε στον ναό του Θεού, οι οφθαλμοί μας πάντοτε ατενίζουν τους Αγίους. Διατί όμως η Εκκλησία μας έχει τους Αγίους, δια να τους βλέπουμε. Δια να ομοιωθόμεν με αυτούς, όχι να τους βλέπουμε ως στολίδι. Να μην πάθουμε όπως εκείνους οι οποίοι όταν εισέλθεις στο σπίτι, για να τους κάνεις μία επίσκεψη, θα ειδείς να έχουν τα εικόνας ως διακοσμητικά στοιχεία. Δεν έχουν τα εικόνας με ένα κανδύλιο το οποίο να ανάπτει ενώπιον των Αγίων εικόνων ημέραστε και νυχτός. Αλλά τα έχουν διακοσμητικά στοιχεία κρεμαμένας δεξιά και αριστερά εις τους στίχους, χωρίς να έχουν καμία ευλάβεια προς αυτάς. Προσέξουμε, αδερφοί μου, το σημείο τούτο, διότι δυστυχώς αυτό επικρατεί στας χριστιανικάς οικογενείας. Εισέρχεσαι μέσα στο σπίτι και βλέπεις εκείνα τα εικόνας της Παναγίας μας, των Αγίων μας, του Χριστού μας, δεξιά και αριστερά, να κοσμούν το σπίτι. Όχι να σέβονται αυτοί που είναι μέσα στο σπίτι της Αγίας εικόνας και να τα προσκυνούν και να επικαλούνται τους Αγίους, ούτε ανάβουν ένα κανδύλιο ενώπιον των Αγίων εικόνων, ούτε έχουν ένα εικονοστάσιο. Αυτά όλα τα είχαμε ήδη, αδερφοί μου, όταν παρακολουθούσαμε την ζωή ενός ανθρώπου, ο οποίος ευρισκόμενος μέσα σε ένα χωριό, το οποίο έφερε το όνομα Κουτσοχώρη. Μέσα σε αυτό το χωριό υπήρχε ένας ευσεβέστατος άνθρωπος, ο οποίος παρακαλούσε τον Θεό ημέραστε και νυχτός και προσευχόταν εις τον Θεό. Και συμπαραστάτην είχε μόνον τον ιερέα του χωριού. Οι άλλοι όλοι τον κοροϊδεύαν, τον ενέπαιζαν και είχαν και ομιλούσαν δια των παλαβών εκείνων άνθρωπων. Διότι όλοι οι πιστεύοντες εις τον Χριστόν είναι τρελή σήμερα. Μας το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. Λέγει, για το όνομά μου, λέγει, θα σας υβρίσουν, θα σας εμπέξουν, θα σας καταδιώξουν, θα σας αδικήσουν, θα σας κλείσουν εις φυλακάς και θα σας σταυρώσουν όπως με σταύρωσαν εμένα. Πλην όμως, λέγει, να είστε μακαρισμένοι όταν υποφέρετε δια το όνομά μου. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσω συν ημάς και διώξω συν ημάς και είπωση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένε και νεμού και του Ευαγγελίου. Ο ευσεβής αυτός άνθρωπος ευρισκόμενος εις το Κουτσοχώρι συνέβη να δοκιμαστεί από τον Θεό. Εδοκιμάστη πτωχώσον και έφτασε στο σημείο εκείνο ούτως ώστε δεν είχε τι να προσφέρει στην οικογένειά του και είπε, θα φύγω από το χωριό μου να κατέβω στην πόλη για να έβρω εργασία. Ξεκίνησε στον δρόμο, όμως εταλαιπωρήθη, έχασε το δρόμο
εισήλθε μέσα σε ένα δάσος και έφτασε νύχτα εις ένα μέρος το οποίο ονομαζόταν Διαβολόρεμα. Εις το Διαβολόρεμα εκείνον υπήρχε ένας μήλος κατεστραμμένος, ο οποίος έπεσε εις σκεπή και ήσαν μόνον η τύχη εκεί και τα πεσμένα δοκάρια. Είπεν ότι εδώ θα περάσω τη νύχτα μου. Ευρισκόμενος μέσα σε εκείνη την νύχτα την φοβεράν, ήκουσεν δίπλα του συνέδριον δαιμόνων. Μαζεύτηκαν όλοι οι δαίμονες και ο Βελζεβεούλ, ο άρχον των δαιμονίων, ηθέλησεν συνάρε λόγων, δηλαδή ήθελεν απολογισμόν των έργων των διαβόλων. Τι έκανε ο καθένας? Αφού έδωκαν όλη απολογία εις τον Βελζεβεούλ, έφτασε ο τελευταίος, ο οποίος είπε μίαν φοβεράν αποκάλυψη. Ευρισκόμην λέγει εις το παλάτι του βασιλέως και έριξα την βασιλοπούλα εις θάνατον. Και όλος ο κόσμος λέει κλαίει και θρηνεί δια των θάνατων της βασιλοπούλας. Δεν πρόκειται να ζήσει. Απαντά ο Βελζεβεούλ και λέγει, και αν αποθάνει, λέγει, δεν είναι δικιά μας, δεν μας ανήκει. Πλην όμως μπορεί και να ζήσει. Και είπεν ο διάβολος, μόνον ένας τρόπος υπάρχει να ζήσει. Εάν ρίξουν επάνω της, λέγει, από το Χριστονέρι, το οποίο υπήρχε εις το Χριστοχώρι. Το Χριστονέρι δεν είναι το τίποτε άλλο, ημιμόνον αγίασμα το οποίο εξήρχεται εκ της εικόνος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τα 20 αυτά ο ευσεβής εκείνος άνθρωπος, ο οποίος έφερε το όνομα Στρατής, επετέθη εναντίον των διαβόλων με το Ιερόν Ευαγγέλιο, έτρεψε αυτούς εις φυγήν, έπαθε κακουχίας και δυσκολίας μεγάλας και εν τέλει έφτασεν εις το παλάτι του βασιλέως, εισήλθεν εις τον κοιτώνα της βασιλόπεδος, εράντισεν αυτήν δια του Χριστονερίου, του αγιασμένου εκείνου ύδατος, του ζώντος ύδατος, αναισθήθη βασιλοπούλα. Και όταν αναισθήθη βασιλοπούλα, ο στρατής έγινε το σύμβουλος του βασιλέως. Πλην όμως έβρεν αντιμετώπους τους ιατρούς, τους οποίους αντιμετώπισε και αυτούς, όχι διότι είχαν ευσέβεια, αλλά ασέβειαν και απιστίαν. Κατετρόπωσαν αυτούς δια της χάριτος του Λόγου του Θεού, και αφού ετελείωσαν όλα αυτά και γίνεται δοξολογία εις των ναών του Θεού και ευχαρίστησεν ο βασιλεύς και όλος ο λαός των Θεών, διότι έσωσε τη βασιλοπούλα, ο στρατής έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι του. Δια να επιστρέψει όμως στο σπίτι του ο στρατής, ο πάμπτωχος δεν επέστρεψεν όπως έφυγε, αλλά με στολήν βασιλικήν, με παράσημο βασιλικό, με τιμές και δόξες. Την Δευτέραν το πρωί, όπου ανέμεναν οι κουτσοχωρίτες τον στρατή να επανέλθει στο σπίτι του, ήτο όλο το χωριό στο πόδι. Ανέμεναν το στρατή να επιστρέψει. Ανέμεναν αυτόν με τα αγωνίας πολλής. Μόνον η γυναίκα του, η Παγώνα, έλειπεν. Ήτο ασθενής, αρρώστησε. Η ευνίδιος χαρά και η συγκίνηση η μεγάλη την έριψαν στην κλίνη. Αδερφοί μου, εδώ έχω να φέρω μία εικόνα ενώπιόν σας. Τι σημαίνει να είσαι λυπημένος φόδρα, και την ίδια στιγμή τι σημαίνει να λάβεις χαράν μεγάλην σφόδρα. Εγένε το πόλεμος. Όταν ο πόλεμος
ευνηδίως ετελείωσε, επέστρεψαν οι στρατιώτες νικητές. Μέσα σε εκείνους τους νικητάς, τους στρατιώτες που επεφημούσε ο κόσμος ολόκληρος, υπήρχε και μία μητέρα η οποία αναζήτη το παιδί της. Ένας από τους στρατιώτες εκείνους της είπε ότι ο γιος σου σκοτώθηκε στον πόλεμο. Θρήνος κατέλαβε τη μητέρα, λύπη αφόρητος, και αναζητούσε με την φαντασία της πλέον το παιδί της, το οποίο ήταν νεκρό. Έτρεχε δεξιά και αριστερά μέσα σε εκείνο τον κόσμο, ο οποίος έξαλλος από χαράν καλωσόριζε τους νικητάς. Λυπημένη εκείνη εις το άκρο ναότων, ξαφνικά ευρίσκεται ενώπιον της το παιδί της. Ήτο λάθος, ήταν λάθος πληροφορία την οποία έλαβε από τον στρατιώτη. Όταν αντίκρισε η μητέρα το παιδί της, από την πολλήν χαρά, από την λύπη την οποία είχε την μεγάλη, προξενήσας η παρουσία του Υιού της άφθαστον χαρά, αμέσως υπήρθε ο θάνατος. Έπεσε και απέθανε η μητέρα και έζησε το παιδί. Αυτό συμβαίνει, αδερφοί μου, στο να έχεις λύπη μεγάλη και ξαφνικά να γίνει το αντίθετο. Ένας ομογενής εκ της Αμερικής επί ολόκληρον την ζωή του έλειπε στην Αμερική και ήθελε να επανέλθει για να δει τον τόπο όπου γεννήθηκε. Ερχόμενος δε με το καράβι, όταν αντίκρισε τον Πειραιά, από την πολλή συγκίνησή του απέθανε. Αυτά είναι εκείνα τα οποία συμβαίνουν, αδερφοί μου, εις εμάς τους αμαρτωλούς. Η παγώνα λοιπόν είχε μεγάλη λύπη, και όταν ήκουσε τη μεγάλη χαρά δια τον άντρα της, έπεσε ασθενής. Η ευνίδιος χαρά και η συγκίνηση σε μεγάλη την έριψαν στην κλίνη. Περί την μεσηβρία όμως εφάνει μακρόθεν η συνοδεία, η οποία έφερε τον στρατήν στο σπίτι του. Αλλά συνοδεία μεγάλη, όχι ως εκείνη την συνοδεία την οποία υπέθετον οι κουτσοχωρίτες. Εμπρός προηγούντο οι πεις άνδρες της βασιλικής φρουράς με ύπους. Κατόπιν ήρχεται η βασιλική άμαξα με τέσσερα άλογα. Εντός αυτής εκάθεται η βασίλισσα με την βασιλοπούλα την ζωή, και απέναντι ο στρατής με το παράσημο στο στήθος. Κατόπιν από την άμαξα αυτήν τη βασιλική ήρχονται τρεις άμαξες με αξιωματικούς και άλλη άμαξα εταίρα πλήρης δώρων δια των στρατήν, την οικογένεια αυτού και τον ιερέα του χωριού, τον οποίον συνέστησε ο στρατής στην βασιλική οικογένεια. Και τελευταίον ήρχονται πάλι οι πεις, δηλαδή άντρες με ύπους, οι οποίοι ήσαν δορυφόροι, κλείοντες την συνοδεία, συνόδευον δηλαδή όλην εκείνη την βασιλική συνοδεία η οποία έφερε το στρατήν, ο οποίος έφυγε την Δευτέρα πάμπτωχος με τα τσαρούχια και με τα σχισμένα ρούχα και με ένα ραβδί στο χέρι του, με μια γλίτσα, για να επιστρέψει τώρα ως βασιλεύς τιμόμενος και χωρίς να αναμένει κανείς αυτήν την αλλαγή. Όταν είδαν οι χωριανοί ότι έχασαν, όταν είδαν οι χωριανοί όλα αυτά, τα έχασαν πραγματικά. Ουδέποτε φαντάζονται ότι αυτήν συνοδείαν στο κουτσοχώρι. Τον στρατήν ουδείς τον εγνώρισαν στην βασιλική άμαξα και ζήτουν να τον ειδούν εις τας επομένας αμάξας που συνόδευαν την βασιλική εκείνη άμαξα. Ο ιερεύς αγνών την απράξη, τα έχασε και αυτός πραγματικά, έδραμεν στην εκκλησία και εισήλθεν στο ιερόν.
Μετά τον ιερέαν ήρθαν και όλοι οι χωρικοί ακολουθούντας αυτόν. Όλοι απορούν και όλοι θαυμάζουν και όλοι σιωπούν με έκπληξην φοβεράν. Εκ της τεάφτης λέγει απροσδοκή του επισκέψεως του βασιλέως στο κουτσοχώρι, το άγνωστον εκείνο χωρίον. Η συνοδεία αφού περιήλθεν έξωθεν του χωρίου, ήρθεν στην εκκλησία όπου εισήλθεν η βασίλισσα, η βασιλοπούλα και ο στρατής. Ο στρατής και οι αξιωματικοί εισπάστησαν τας Αγίας εικόνας, ίναψαν κεριά, αφήκαν πολλά χρήματα εις τον ναό, έπειτα εξήλθον εκ του ναού, απεχαιρέτησαν τον στρατήν και ανεχώρησαν. Όταν έμεινε μόνος ο στρατής, τότε τον εγνώρισαν οι χωριανοί του και ήλθαν εις τον εαυτόν τους, ήρχισαν να καραυγάζουν. Όταν πλέον η βασίλισσα με την βασιλοπούλαν ήσαν μακράν από το χωριό, «Ζήτω, ζήτω» εφώναζαν και την ίδια στιγμή εχτυπούσαν οι κόδωνες της εκκλησίας και το σήμαντρον του ναού. «Καημένοι», είπε ο στρατής, «τώρα φωνάζουν ζήτω και σημαίνουν την καμπάναν και το σήμαντρον της εκκλησίας». «Τι να κάνουμε, στρατή, τα χάσαμε», είπε ο δημάρχος. «Τα χάσαμε κυριολεκτικά». «Ευλογημένε και εσύ», είπε ο ιερεύς, «δεν μας ειδοποιούσες ότι θα έρθουν η βασίλισσα και η βασιλοπούλα εις το χωριό μας για να ξέρουμε τι να κάνουμε και εμείς. Εμείς ενομίζαμε ότι θα έρθεις με 2-3 αξιωματικούς, ότι έφνης είδαμε ολόκληρο το παλάτι να σε συνοδεύει». «Πώς να μην τα χάσουμε», είπε ο Αγγελής, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του καπηλιού. «Και μήπως το ήξερα και εγώ», είπε ο στρατής. Ο βασιλεύς είχε διατάξει να με συνοδεύσει ένας αξιωματικός της βασιλικής φρουράς με 2 στρατιώτες. Αλλά χθες το εσπέρας εδόθη νέα διαταγή. Η βασίλισσα και η βασιλοπούλα ήθελαν να επισκεφθούν το χωριό μας και να προσκυνήσουν την εικόνα του Αγίου Ταξιάρχου που φρουρεί το χωριό μας. Εγώ δεν είχα καιρό πλέον να σας ειδοποιήσω, αλλά ούτε μπορούσα ενώπιον των να σας είπω κάμετε τούτο ή κάμετε εκείνο. «Σωστό», είπαν όλοι. «Εμείς έπρεπε να έχουμε μυαλό», είπε ο δημάρχος. «Και μπορούσε να μας απομείνει μυαλό ύστερα από τόση δόξα που είδε το χωριό μας», είπε ο ιδιοκτήτης του καπηλιού. «Και αυτή η τιμή και η δόξα για ποιον», είπαν μερικοί. «Δια τον άνθρωπον του Θεού», είπε ο ιερεύς. «Με αυτόν τον τρόπον τιμά ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγαπούν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπόστειλε καινούς». «Ναι», είπε ο δημαρχός, «μα δεν κάνει σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός ότι έκαμε στο στρατή». «Βέβαια», απήντησε ο ιερεύς, «διότι δεν τελειώνουν όλα τα πράγματα εδώ για να δώσεις τον καθέναν ό,τι του πρέπει. Πολλοί άνθρωποι, αδερφοί μου, στούτον τον κόσμο αξίζουν πολλά, αλλά δεν παίρνουν τίποτε. Πόσοι και πόσοι από εμάς τούτον τον κόσμο είναι αφανείς ήρωες της πίστεως, άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι με πίστην εις τον Θεόν, και όμως δεν τους γνωρίζουμε ούτε τους ξέρουμε. Μήπως εγνώριζε κανείς εκείνον τον πτωχό Λάζαρον, ο οποίος ήταν στην είσοδο της οικίας του πλουσίου? Ήταν ένας καταδιωγμένος, εγκαταλελειμμένος από όλους, πεσμένος μέσα εις την είσοδο της πολυτελούς κατοικίας του πλουσίου και δεν έφτανε μέχρι σε αυτό το σημείο. Ήταν γεμάτος πληγάς, τας οποίας πληγάς έλυχαν τα σκυλιά τα οποία είχε ο πλούσιος.
Και όμως όταν έκλεισε η αμβλέα τούτου του κόσμου, όταν έκλεισε η σκηνή αυτή του κόσμου, αυτός ο εγκαταλελειμμένος και άγνωστος, ο πτωχός Λάζαρος ευρίσκεται στην αγκάλι και στους κόλπους του Αβραάμ. Ο δε πλούσιος, ο οποίος εχαίρεται στον κόσμο τούτον, ευρίσκεται στην κάμινον του πυρός, του Άδου και της κολάσεως. Πόσοι και πόσοι από εμάς σήμερα, αδερφοί μου, δεν βρίσκονται στην ιδία ακριβώς άγνωστον θέσην. Τους γνωρίζει μόνον ο Θεός. Και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα αποδώσει, λέγει εκάστο, κατά τα έργα αυτού. Εδώ δίδει λίγα ο Θεός και εις ολίγους δια παράδειγμα μόνον. Τα πολλά και τα μεγάλα καλά ή κακά είναι φυλαγμένα δια την άλλη ζωή. Πόσοι και πόσοι σήμερα νομίζουν ότι θα ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο, θα ζήσουν αιώνια και αν είναι το δυνατόν να αρπάξουν όλον τον κόσμο και να τον κάνουν δικό τους. Πόσοι και πόσοι ζητούν να αδικούν δια να ζήσουν τάχατες με περισσότερα χρήματα και περισσότερες τιμές των κόσμων τούτων. Και όμως δεν είναι μακράν το παράδειγμα εκείνου ο οποίος έκτισε μία πολυκατοικία, την ετελείωσε και επήρε το κλειδί στα χέρια του για να ανοίξει το πολυτελές εκείνο χτίριο. Όταν όμως έβαλε το κλειδί επάνω στην πόρτα, δεν πρόφθασε να το γυρίσει δεξιά για να ανοίξει και έπεσε νεκρός. Εγκατέλειψε τα πάντα για να φύγει γυμνός όπως εγεννήθη. Αυτή είναι η ζωή του κόσμου, αδερφοί μου. Και πόσοι σήμερα ξεγελούνται με αυτόν τον τρόπο από τον διάβολο και θέλουν να αρπάξουν, να κατακτήσουν, να απολαύσουν, να γλεντήσουν, να γελάσουν, να χαρούν. Ποιος όμως θα γελάσει στο τέλος? Τώρα πολλοί γελούμε, στο τέλος ποιος θα γελάσει? Διότι όταν τεθούν θρόνοι, λέγει, και θα καθίσει ο Κριτής επί θρόνου δόξης για να δικάσει τον κόσμο, τότε, λέγει, εκεί θα φανεί ποιοι θα γελάσουν. Η άλλη ζωή αιώνιος, εκεί είναι η απόδοση των καλών και των κακών. Επομένως και τα πράγματα των δύο ζωών στον κόσμο τούτον είναι ανάλογα. Τα καθά τα οποία έχει ετοιμασμένα ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν, ούτε είδε κανείς σε τούτον τον κόσμο, ούτε άκουσε κανείς στον κόσμο τούτον, ούτε φαντάστηκε κανείς στον κόσμο τούτον, κατά τον Απόστολον Παύλον. Εκείνος είπεν ότι είδα, λέγει, εκείνα τα οποία δεν είδεν οφθαλμός ανθρώπου, ούτε ήκουσεν αυτοί ανθρώπου, ούτε επί καρδίαν ανθρώπου ανέβη πόποτε. Εκείνα, λέγει, τα οποία ετοιμάζει ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν, λέγει, δεν τα φαντάστηκε κανείς, ούτε δύναται να τα φανταστεί. Δι' αυτόν τον λόγο, όταν επέστρεψε ο Απόστολος Παύλος από τον παράδεισο τον οποίο επεσκέφθη και φωνάζουν οι άπιστοι, ποιος επήγεν και ήρθε να μας πει τι έχει? Αυτά φωνάζουν οι άπιστοι. Δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή για να δουν ότι επήγαν και τα είδαν και ήρθαν και μας τα είπαν. Λέγουν, ποιος επήγε και τα είδε και ήρθε πίσω να μας τα πει? Μα δεν είναι μόνο ο Απόστολος Παύλος, επήγαν και άλλοι Άγιοι και είδαν τον Παράδεισο και επέστρεψαν και μας τα λέγουν. Εκείνο το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο εκεί στο παγκάρι του Ιερού Ναού, που λέγει ο Άγιος Κοσμάς, λέγει, και η φοβερά εκείνη οπτασία την οποία είδε, όταν το πάρεις και το αναγνώσεις θα δεις ποιοι πήγαν και τα είδαν και ήρθαν και τι είδαν. Και όχι μόνο ο Άγιος Κοσμάς, αλλά και άλλοι πολλοί Άγιοι είδαν τον Παράδεισον και επέστρεψαν. Ναι, αδερφοί μου, ενώ έλεγαν αυτά έξωθεν της Εκκλησίας, ήρθε Δρομαίος ο μικρός Σταμάτης, ο γιος του στρατή, και είπε στον πατέρα του, πατέρα τρέξε, του λέγει. Η μητέρα άκουσε πως ήρθες με τις βασίλισσες και λιγοθύμησεν, έπεσε. Μια ώρα είναι λιγοθυμισμένη και δεν μπορούν να την ξελιγοθυμίσουν. Τρέξε γρήγορα. Μη φοβήσε, παιδί μου, είπε ο στρατής.
και διευθύνθη στην οικίαν του όπου τον ακολούθησαν οι λοιποί. Εδώ έβρε την παγώναν λιπόθυμον και είπεν ο Υιός του. Πολλές γυναίκες προσπαθούν διαπαντίον μέσων να την επαναφέρουν στις αισθήσεις της, αλλά ματέως η παγώνα έμεινε ανέστητος. Χριστός και Παναγία, είπαν οι γυναίκες και σταυροκοπούν το θαύμα, θαύμα. Τι είναι αυτό που εράντησες, κύρ στρατή, ρώτησε ο Δήμαρχος. Είναι, κύριε Δήμαρχε, είδωρο ζών, δηλαδή Χριστονέρι. Αγιασμός είναι τούτο το οποίο σας λέγω και σας συμβουλεύω πλιστάκης. Έρχεται ο πονεμένος ο κόσμος και λέγει, μου ραντίζουν λάδια, μου βάζουν χώματα, μου βάζουν ακαθαρσίες στο σπίτι μου, μου βάζουν εκείνο και το άλλο και το άλλο, αηδίες του διαβόλου και των μάγων. Τι να κάνω? Παιδί μου, έχεις το Χριστονέρι και σκέφτεσαι τι θα βάλεις. Σας παρήγγειλα και σας παραγγέλω, εάν έχετε διάφτα κρούσματα, θα ραντίζεις το σπίτι σου μέσα και έξω, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Θα σταθεί ο διάβολος, έχει δύναμη μπροστά στη μία σταγόνα αγιασμού, δεν μπορεί να αντέξει ο διάβολος. Όσα μάγια θέλουν να σκάνουν οι μάγοι, δεν πρόκειται να σου κάνει κακό ο διάβολος, γιατί έχεις το Χριστονέρι και πιστεύεις, αν πιστεύεις. Αν δεν πιστεύεις, δεν κάνει τίποτα. Όσο θέλει ράντιζε ολόκληρον την θάλασσα να την κάνεις Χριστονέρι και να ραντίσεις, άμα δεν πιστεύεις δεν κάνεις τίποτα. Μία σταγόνα όμως, εάν έχεις πίστη, εξυφανίστη ο διάβολος και η κόλαση ολόκληρος και η μάγισσης και η μάγη. Δι' αυτόν τον λόγο πίστευε, αδερφέ μου, αν θέλει να σωθείς. Δεν πιστεύεις, δεν κερδίζεις τίποτα. Από το Χριστοχώριν, είπε ο Δήμαρχος. Το ξέρουμε. Όλοι το ξεύρωμε, είπε ο στρατής, αλλά δεν το ξεύρωμε όπως πρέπει να το ξεύρωμε. Δια τούτο δεν κάνει και ποτέ θαύματα, γιατί δεν το πιστεύουμε. Αυτό είναι το μυστικό, αδερφοί μου. Βέβαια, είπε ο ιερεύς, η πίστη κάνει τα θαύματα. Αυτό έκαμε και το θαύμα που με βλέπετε σήμερα εδώ, όπως με βλέπετε. Αυτό έφερε σήμερα και την βασίλισσαν και την βασιλοπούλαν στο χωριό μας. Αυτό είναι. Ακούετε, έτσι είπε ο στρατής σε εκείνο τον κόσμο. Άμαξα, είπαν πολλοί, άμαξα. Ναι, επανέλαβε ο στρατής, είναι βασιλική άμαξα με τα δώρα που έγιναν με την ενέργεια τούτου εις ένδειξη της Θείας Χάριτος και έδειξε το Χριστονέρι. Επί ένα τέταρτον περίπου της ώρας δύο βασιλικοί άνθρωποι εισεκόμιζαν πολυτελή κυβότια τα οποία περιείχουν βασιλικά δώρα μέσα στο σπίτι του στρατή. Ο στρατής ίνιξε εν κυβότιον. Εξήγαγε από αυτό λαμπράν χρυσοήφαντον ιερατικήν στολήν και είπε, «Πάτερ Αθανάσιε, αυτή είναι δώρον του βασιλέως». Έτσι σκέφτονται τα παιδιά των πνευματικών τους, όπως αυτός ο στρατής. Δεν σκέφτηκε τίποτε άλλο. Σκέφτηκε τον πνευματικό του που τον κρατούσε όρθιον. Διότι ό,τι είχε, επήγαινε στον Παπαθανάσιν και του τα έλεγε. Και ο Παπαθανάσης με το στρατίνησαν τα δυο πλάσματα μέσα στο χωριό που εκρατούσαν εκείνο το χωριό για να μην καταποντιστεί και να εξαφανιστεί. Ένα πλάσμα μέσα στο σπίτι σώζει ολόκληρο το σπίτι. Ένας Ιωσήφ έσωσε ολόκληρον το Ισραηλιτικό έθνος. Και το μετέφερε εν θριάμβο και νίκη μεγάλη στην γη της Ευαγγελίας μετά από 400 ολόκληρα χρόνια σκλαβιάς στον Φαραώ. Αυτό θα είπε να είσαι με τον Θεό, αδερφέ μου. Να αγαπάς τον Θεό και είσαι κοντά στον Θεό και ο Θεός είναι μαζί σου και μπορεί με την ειδική σου συμβολή, με τα ειδικά σου δάκρυα, με τα ειδικά σου γονατίσματα να σώσει ολόκληρο το σπίτι σου. Τι ωραία ανεφώνησαν όλοι. Με αυτήν θα λειτουργήσεις τα Χριστούγεννα και κάθε μεγάλη εορτή, Παπαθανάση. Να έχεις την ευχή του Ιησού Χριστού, είπε ο Παπαθανάσης, παρατηρών εκθαμβο στην στολήν. Πού είδεν τέτοια στολήν ο φτωχός, ο ιερεύς του Κοτσοχωρίου? Και με το λίγον επρόσθεσε, αλλά τώρα θα λάβεις την ευχή του Ιησού Χριστού. Την έχεις προπολού.
εγώ θα λάβω την ειδική σου ευχή, είπεν ο Παπαθανάσης στο στρατή. Τι λέγεις, πάτερ Αθανάσιε, με κολλάζεις? Τι, παιδί μου, σε κολλάζω? Έχεις την χάρη του Θεού επάνω σου. Συ έχεις μεγαλυτέραν χάρη, πάτερ Αθανάσιε, και όμως εγώ δεν μπορώ να κάνω τα θαύματα που κάνεις εσύ, είπεν ο ιερεύς. Η εδεσιμότη σου κάνει τα θαύματα πολύ μεγαλύτερα. Συ τελείς μυστήρια. Ποιος είναι αυτός ο οποίος ακριβώς θα πει τούτα τα λόγια? Ας ομιλήσει ο ιερεύς και ας υποδείξει σε ένα παιδί και να του πει: παιδί μου, πώς εμπήκες μες στην εκκλησία με αυτή τη στολή? Απάντησης. Δεν κάνει η στολή τον άνθρωπο. Παιδάκι μου, πώς εμπήκες γυμνή μες στην εκκλησία? Μα γι' αυτό διώχνετε τον κόσμο από την εκκλησία. Απάντησης. Ο διάβολος. Ναι, αδερφή μου, δεν θα γυρίσει να πει: ναι, πατέρ μου, ό,τι μου λες σωστό είναι. Όπως λέγει ο στρατής τώρα. Ο στρατής λέγει: εγώ κάνω θαύματα, εσύ, πάτερ Αθανάσια, τελείς μυστήρια. Ξέρεις τι είναι τούτη λέξη? Ξέρεις τι θα πει αυτό? Αν το εγνωρίζαμε τον πνευματικό μας, θα τον εβλέπαμε μόνο ως τα γόνατα. Από εκεί και πάνω δεν θα τον βλέπαμε. Πλην όμως, όταν ανοίξουμε τη στομάκλα μας, αλίμονο και τρισαλίμονο. Ούτε παπάς κάθεται μπροστά, ούτε αρχιεπίσκοπος, ούτε πατριάρχης, ούτε κανένας. Έτσι είμαι θα εμείς οι χριστιανοί. Αλίμονό μας όμως και τρισαλίμονό μας. Τη στιγμή που ομιλείς για τον ιερέα, ομιλείς για τον ίδιο τον Θεό. Την στιγμή εκείνη φωνάζει ο ιερεύς: ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται, και ο δεχόμενος εμέ δέχεται τον αποστήλαντά με. Αδερφοί μου, εις τον ιερέα πρέπει να έχουμε σεβασμόν απεριόριστο, εμπιστοσύνη μεγάλη, και ό,τι μας πει αυτό είναι και ευλογημένο από τον Θεό. Τι δύναται να συγκριθεί με το βάπτισμα που αναγεννάται η ψυχή του βαπτιζομένου και καθαρίζεται από την αμαρτία, πατέρα Αθανάσια? Τι δύναται να παραβληθεί με το σώμα και το αίμα του Κυρίου που γίνονται στην Θεία Λειτουργία και δίδουν άφεση αμαρτιών και ζωήν αιώνιων εις τον κοινωνούντα, πατέρα Αθανάσια? Ή μπορώ εγώ να κάνω τι ούτων τι? Όχι, δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα. Εγώ, παιδί μου, τελώ τα μυστήρια, είπε ο ιερεύς. Ακούμε αμέσως την ταπείνωση του ιερέως του Κοτσοχωρίου. Το Άγιον Πνεύμα κάνει τα μυστήρια. Και μήπως εγώ πάλι κάνω τα θαύματα, απήντησε ο στρατής. Το αυτό Άγιον Πνεύμα κάνει τα θαύματα. Ναι, παιδί μου, ναι, είπε ο ιερεύς, το Άγιον Πνεύμα τελεί τα πάντα, έχεις δίκιο. Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, ψάλλει την ημέρα της Πεντηκοστής η Αγία ημών Εκκλησία. Είμαι θα σύμφωνη, απήντησε ο στρατής. Λάβετε και τούτο επρόσθεσε δίδων ωραίαν θήκην εντός της οποίας υπήρχε σταυρός χρυσούς αδαμαντοκόλλητος και ένα σταυρό από τον βασιλέα. Αυτό είναι δώρον της βασιλίσσης, και αυτό το βαλάντιον με 100 φλωρία είναι δώρον της βασιλόπεδος ζωής. Βρε παιδιά, είπε ο αγγελής όταν είδαν όλα αυτά, κοιτάξτε τι κάνει ο Θεός, εκείνους που τον λατρεύουν πιστά και τον αγαπούν με την καρδιά τους. Στάσου, αγγελή, είπε ο στρατής, έχω και για σέναν ένα δώρο, του λέει. Και λαβών έκτινος θήκης όπου υπήρχαν διάφορα έγγραφα, εν βασιλικών διάταγμα ανέγνωσε. Το καπηλείο του Κοτσοχωρίου να κλειστεί διαπαντός. Αυτό ήταν το δώρο του αγγελή. Βασιλική διαταγή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, είπε γελών ο αγγελής. Εγώ αρχίτερα από τη βασιλική προσταγή έκλεισα το καπηλιό μου μονάχος μου από την Πέφτη που ήρθε το γράμμα σου. Εκείνο το γράμμα μου άλλαξε τα μυαλά. Όλοι εδώ είναι μάρτυρες. Ναι, είπε ο ιερεύς. Ο αγγελής τώρα έγινε άγγελος. Ο αγγελής έγινε άγγελος. Μετανόησε ειλικρινώς, εξομολογήθη, εκοινώνησε χθες και έγινε αιτία που έκλεισε το καπηλιό. Να μείνουν όλοι στα σπίτια των καθώς επεθύμεις και έλεγες πολλάκις. Και το χωριό μας χθες ομοίαζε αληθινό χριστιανό χώρι. Έβγε, αγγελή, μόνο πρόσεχε να μην πέσεις. Εδώ, αδερφοί μου, θα προσέξουμε ιδιαίτερα.
εκείνος που μετανιώνει και εξομολογείται, εκείνος ο οποίος πλησιάζει τον Χριστό, μην νομίσουμε ότι τελείωσαν τα πάντα. Όταν μετανοήσουμε, φεύγει ένας δαίμονας. Και όταν φύγει ο δαίμονας εκείνος, γυρίζει βουνά, θάλασσες, πεδιάδες, ωκεανούς, τρέχει και δεν ησυχάζει και επιστρέφει πίσω με άλλα 7 δυνατότερα πνεύματα από εκείνον και έρχεται για να καταλάβει την οικία την σεσαρωμένη. Αυτά τα είπε ο Θεός, τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός. Προσέχετε, λέγει, διότι ο διάβολος όταν φύγει με το μυστήριο της εξομολογήσεως επιστρέφει πίσω δυνατότερος για να καταλάβει την ψυχή. Δι' αυτόν τον λόγον και ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος έλεγε στους Ιουδαίους, μετανοήσατε, τους έλεγε. Πολύ ωραία. Λέγεται ότι είστε παιδιά του Αβραάμ, δεν είστε τίποτε, τους λέγει. Είστε γεννήματα εχιδρών, φίδια, λέγει, που σας γέννησαν οχές. Δι' αυτόν τον λόγο, λέγει, ενώ όσο μετανοήσατε, προσέχετε, μη καυχάστε, διότι ο Θεός δύναται από τις πέτρες αυτές, λέγει, να αναστήσει τέκνα το Αβραάμ. Εσείς, λέγει, τι θα κάνετε? Ποιήσατε ούν καρπούς αξίους της μετανοίας. Όταν μετανιώνουμε, αδερφοί μου, όταν πλησιάζουμε το πνευματικό μας και εξομολογούμε, θα μετά, λέγει, τα έργα μας να δείχνουν την μετάνοιά μας. Άξια τα έργα μας σύμφωνα με τη μετάνοιά μας. Όχι όταν μετανοήσουμε να επιστρέφουμε πίσω και να λέμε εξομολογήθηκα, θα κοινωνήσω, Πάσχα είναι και εντάξει, πάρει να επιστρέφω πίσω και αρχίζω τους χορούς και τις διασκεδάσεις, τα τσιγάρα και τις μέθες και γίνομαι όπως ήμουνα προηγουμένως και τρεις χειρότερος, γιατί έρχονται όλοι οι δαιμόνες. Αδερφοί μου, μετάνοιαν, πρόσεχε, μη πέσεις, λέγει στον Αγγελίν ο στρατής. Γιατί ο Σατανάς, άγγελος ή το πριν, αλλά έπεσε και έγινε διάβολος. Ο δοκόν εστάνε, βλέπε το μη πέσει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εννοείς το λόγο αυτού του Παύλου? Καταλαβαίνεις, αδερφέ μου, όταν διαβάζεις την Αγία Γραφή, τι λέει? Διέβαζε την, αλλά να την καταλαβαίνεις. Από τη σειρά της ομιλίας, καταλαβαίνω τι θα είπε, είπε ο Αγγελής. Να προσέχει τάχατες, να προσέχει τάχατες ο άνθρωπος να μην πέσει από το καλό που βρίσκεται στο κακό. Αυτό μου το είπε και ο παπάς. Μα έννοια σου, και ο Αγγελής δεν πέφτει. Αυτό που με φώτισε να κάνω ό,τι έκαμα, δεν θα με αφήσει να πέσω ο Πανάγαθος Θεός. Έβγε σου και πάλι έβγε, αφού στηρίζεσαι εις τον Θεό, μη φοβήσαι, είπε ο στρατής. Και αφού άνοιξε ένα χαρτί που έδωκε ο βασιλιάς, ειδού το σχέδιο της εκκλησίας μας, το οποίο θα χτίσει ο βασιλεύς εξιδίων, ειδού στο πλάγι και το σχολείο με δυο τμήματα αρένων και θηλαίων, όλα με βασιλικά χρήματα θα γίνουν. Αρένων και θηλαίων, μα τι είπα τώρα? Τι λες, στρατή? Εδώ τι είπες τώρα? Σχολείων αρένων και θηλαίων, μα αυτά κατεργήθησα σήμερα, δεν υπάρχουν. Και πως κατεργήθησα? Κατεργήθησα, εξαφανίστησα, στρατή. Πως τα λες εδώ αρένων και θηλαίων? Αρένων και θηλαίων τα είχαμε όταν μαθαίναμε γράμματα εμείς. Σήμερα τα παιδιά μας δεν υπάρχει αρένων και θηλαίων. Υπάρχουν γυμνές κόρες που κάθονται κοντά στα νεαρά παιδιά και αποτέλεσμα 12 χρονών κοριτσάκια να μην είναι έγκυα. Γιατί? Διότι στούτο το κράτος, όσοι διαβάζετε εφημερίδες και περιοδικά, όσοι έχετε κατά νου τι είπα τώρα, αφού μας έφερε ο στρατής εις την παιδεία τούτου του έθνους, όσοι διαβάζετε περιοδικά, ανοίξτε ένα περιοδικό
που λέγεται ένα, της 8ης 12ου 1988. Ο συγγραφέας του όχι μόνον συνόδευε τον κύριο Υπουργό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κορέας, αλλά έλαβε και ενεργό μέρος δια το θέμα τελέσεως Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα και έγραφε επικεφαλής του περιοδικού του. Τι έγραφε? Γρηγόρης Βαλιανάτος, εγώ ο ομοφιλόφιλος σύμβουλος του Υπουργού. Πριν από λίγο καιρό το όνομά του είχε προκαλέσει σάλο. Γρηγόρης Βαλιανάτος, ο ομοφιλόφιλος σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου. Σήμερα ο κύριος Βαλιανάτος, που έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα, διεθνές δίκαιο και κοινωνιολογία στο Παρίσι, στη Βοστόνη και στο Λονδίνο, ανοίγει την καρδιά του στο ένα. Ένας νέος κόσμος ανατέλει είτε το θέλουν είτε όχι τα έντυπα που με κατηγορούν, λέγει ο εκδότης του περιοδικού, γκέι και αμφί και ένα. Αδερφοί μου, μετά από αυτό μπορείτε να καταλάβετε που έχει φτάσει η Ελλάδα μας, που έχουμε φτάσει, σε τι σημείο. Είμαθα από τώρα βέβαιοι ότι κι εσείς θα εκπλαγείτε όταν διαβάσετε ότι οι αναφερόμενοι στα χριστιανικά κείμενα δαίμονες και κακά πνεύματα όχι μόνο εμφανίζονται σήμερα επισήμως σε διάφορα μέρη της γης, αλλά και συνεργάζονται με αυτούς που τους καλούν. Δεν είναι ανάγκη να δεις το δαίμονα. Όταν δεις έναν τέτοιον άνθρωπο, ο άνθρωπος αυτός είναι να μην τον πούμε δαίμονα, αλλά όργανο του δαίμονος, διότι μπορεί κάποια μέρα να μετανοήσει. Δι' αυτόν τον λόγο ας παρακαλέσουμε τον Θεό αυτούς οι οποίοι έχουν σήμερα στον ελληνικό λαό θέσεις να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα οικοδομήσουν τούτο το έθνος. Ως γνωστόν, η Ολλανδία είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης η οποία έστησε ένα τεράστιο άγαλμα προς δόξαν της ομοφιλοφιλίας με έξοδα του κράτους και των δημοτικών αρχών. Στις 14/11 του 83 στην Ελλάδα, παράρτημα των Ροδοσταύρων, οι Ροδόσταυροι είναι ένας κλάδος των μασόνων, έκανε στις 7.30 το βράδυ την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με διάλεξη στο θέατρο Αθηνών Πρετάνια. Παρόντες όσοι έχουν πάθος διαμυστικισμών παντός είδους. Έκτοτε το τάγμα πήρε το εμπρός και σε ελάχιστο χρονικό χρόνο απέκτησαν και ανταγωνιστάς από την Ολλανδία, οι οποίοι και αυτοί άρχισαν έντονη δράση με διαλέξεις σε διάφορα μεγάλα ξενοδοχεία των Αθηνών και άλλων πόλεων. Δια να είμεθα δίκαιοι, πρέπει να ομολογήσουμε ότι από ηθικής απόψεως η δεύτερη ήταν χειρότερη των πρώτων, έχοντας το δικό τους κέντρο στην Ολλανδία. Μόνο το αποτέλεσμα των εκλογών του 1989 φρενάρισε την πραγματοποίηση της αναγέρσεως παρομοίου αγάλματος στην Αθήνα. Ήταν έτοιμοι να χτίσουν στην Αθήνα άγαλμα ομοφιλόφιλου. Τα πράγματα πλέον είχαν μπει για καλά στο Λούκι και όταν την 21/6/85, η οποία είναι και επίσημος η ορτή των μασόνων της ησημερίας, επρόκειτο να εορταστεί η ανακήρυξη της Αθήνας σαν πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, τα πάντα ήσαν έτοιμα χάρη των προσπαθειών της κυρίας Υπουργού και των συναυτή. 500 μικρά παιδιά, ακούστε τώρα, φοβερό πράγμα αδερφοί μου, αγόρια και κορίτσια ντυμένα μέσα στα άσπρα εκγονέων χριστιανών Ορθοδόξων έψαλαν των μασονικών ύμνων της ησημερίας. Στον εορτασμό παρευρέθηκα χιλιάδες διαπρεπείς μασόνοι
εξωτερικού και εσωτερικού, μεταξύ των οποίων και αρχηγοί κρατών και υπουργοί που ήρθαν όλοι με τα έξοδα του λιτοδίε του ελληνικού λαού. Ενώ ο Έλλην Πρωθυπουργός τότε έσπευσε να δηλώσει ότι η όλη φιέστα ήταν μια σύγχρονη αμφιχτιονία. Δια του λόγου του ασφαλές παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα σε φωτογραφίες από τον ελληνικό τύπο εκείνων των ημερών. Αυτά τα λόγια δεν θα τολμούσα να σας τα πω ποτέ, διότι δεν θέλω να τα λέγω, αλλά είναι δημοσιευμένα. Τα εδιέβασε χιλιάδες κόσμος. Ότι είναι δημοσιευμένο δεν έχουμε εμείς να πούμε τίποτε. Επαναλαμβάνουμε, διαβάζουμε αυτά τα οποία δημοσιεύθησαν. Δεν τα λέμε εμείς. Δεν τα λέγω εγώ. Όχι να κακιωθείτε εναντίον μου. Άλλοι τα λέγουν. Πηγαίνετε να τους βρείτε αυτούς που τα λέγουν. Εγώ απλώς τα διαβάζω τι λέγουν οι εφημερίδες. Μην νομίσετε ότι τα λέγω εγώ. Γιατί έχει μερικούς διαστρεβλωμένους οι οποίοι λέγουν, είδες τον Παπασάβαν τι κάνει. Πολιτικά λέγει. Δεν λέγω από πολιτικά. Εγώ κλαίει η ψυχή μου για το κατάντημα τούτου του τόπου που φτάσαμε. Τι φτάσαμε. Κλαίει η ψυχή μου που είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι τα νιάτα, αδερφοί μου. Δεν είστε εσείς. Ούτε εγώ. Εμείς περάσαμε, φύγαμε. Η Ελλάδα είναι τα νιάτα, τα παιδιά μας που πάνε στα σχολεία. Αυτά τα παιδιά, εκείνος ο οποίος δεν τα αγαπά, εκείνος ο οποίος δεν φροντίζει να στέκονται ψηλά στο ύψος τους, είναι εγκληματίας τούτου του έθνους, τούτου του κόσμου, τούτου του κράτους που λέγεται Ελλάδα. Αυτός εγκληματεί, διότι τα παιδιά δεν φταίνε. Όταν πηγαίνει σήμερα μέσα στα σχολεία και δεν ακούεις τίποτε άλλον, ή μη μόνο μια βομολογία, μια σχρολογία, μια βλασφημία στα Άγια, τα ιερά της πατρίδος μας, πες μου που είναι η Ελλάδα, να μου την βρεις. Βρες μου την, εγώ δεν την βρίσκω. Εάν την βρεις εσύ, πες μου την που είναι. Αδερφοί μου, τα καταντήματα αυτά τα οποία φτάσαμε δεν είναι μικρά. Την ημέρα εκείνη, λέγει, θαύμασαν και τα θαυμάσια χρώματα 12 τόνων πυροτεχνημάτων που ελάμπριναν όλη την εορτή. 12 τόνοι πυροτεχνήματα. Ποιος τα πλήρωσε, ποιος τα πλήρωσε. Αδερφοί μου, αυτά είναι τα καταντήματα τα οποία φθάνει ένας που χάνει τον Θεό. Όταν χάσεις τον Θεό, αυτά θα έχεις σαν αποτέλεσμα. Δι' αυτό τον λόγο, αδερφοί μου, ο στρατής μας έδωκε την αφορμή να πούμε τούτα τα λόγια. Τα είπαμε αρένων και θηλαίων εις την κομμουνιστική Ρωσία. Προσέχετε, άλλα έλεγε ο Χριστός και άλλα τα πήραν, αλλιώτικα τα πήραν οι Εβραίοι. Λύσατε τον ναόν τούτον, είπε, και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν. Και οι Εβραίοι είπαν, τον ναό μας, λέγει, που έκαναμε 46 χρόνια, λέγει, να το χτίσουμε σε τρεις μέρες, θα τον χτίσει, θα τον ρίψει χάμω και θα τον χτίσει. Αλλά δεν έλεγε, λέει ο Χριστός, για τον ναό του Σολομώντου. Έλεγε για το σώμα του, ότι θα τον θανατώσουν, θα τον σταυρώσουν και τρεις ημέρες θα ανεγερθεί, θα αναστηθεί. Τούτα λέγω κι εγώ τώρα, αλλά εάν δεν τα προσέξουμε, θα πούν. Είδες τον Παπασάβαν τι λέει για τον κομμουνισμό και για τα έτσι και για τα έτσι, άρα είναι πολιτικός. Δεν είμαι πολιτικός, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική εμένα. Με ενδιαφέρει πως θα έχω μπροστά μου πνευματικά παιδιά να κερδίσουν τον παράδεισο. Αυτό με ενδιαφέρει. Αυτό νοιάζομαι. Αυτά τα παιδιά που μου στέλνει ο Θεός εδώ να γίνουν πνευματικοί άνθρωποι για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Και όπως είμαι θα εδώ, να είμαι θα εκεί όλοι μαζί συνηγμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Δι' αυτόν τον λόγο στην κομμουνιστική Ρωσία να σκεφτείτε ότι υπήρχαν σχολεία αρένων και θηλαίων. Ήρθε ο κομμουνισμός και λέγει, αυτά δεν χρειάζονται. Όλα τα παιδιά μαζί λέγει. Όσοι διαβάζουν εκείνα τα συγγράμματα του κομμουνισμού θα δουν ότι μόλις έβαλαν τα αγόρια και τα κορίτσια και κατήργησαν τις στολές των παιδιών στη Ρωσία, ομιλώ για τη Ρωσία, αμέσως λέγει κατεστράφει το έθνος αυτό. Κατεστράφει αμέσως. Αυτό δυστυχώς ήρθε και σε τούτο τον τόπο. Εδώ που γεννηθήκαμε. Εδώ που ζούμε. Και θα έρθουν και άλλα πολλά, αδερφοί μου. Πάρα πολλά θα έρθουν. Ετοιμαστείτε για πολέμους και διωγμούς. Ετοιμαστείτε για φυλακίσεις. Ετοιμαστείτε για ό,τι
οτιδήποτε το οποίο θα ομολογήσει Χριστόν. Αρένων και θηλαίων, όλα με βασιλικά χρήματα θα γίνουν, λέγει ο στρατής στο Κουτσοχώρι. Θα χτίσει εκκλησία, θα χτίσει σχολείων αρένων, θα χτίσει και σχολείων θηλαίων, για να μάθουν τα παιδιά μας γράμματα. Ο Θεός να πολιετεί τον βασιλέαν, είπε ο ιερεύς, και την βασίλισσαν, είπε ο δήμαρχος, και την βασιλοπούλαν, είπε ο αγγελής, ο ιδιοκτήτης του καπηλιού. Να ζήσουν όλοι οι πρόσθεσε ο στρατής, όλοι όλοι μαζί, και το έθνος να ζει. Αμήν, αμήν, είπαν όλοι. Μετά ταύτα ο στρατής ίνιξε δέμα και όλοι εμιδίασαν, εγέλασαν. Αλλά και υπόρησαν στην θεία του περιεχομένου. Τι είχε το περιεχόμενο. Ήσαν τα τσαρούχια του στρατή, η κάπα του, εκείνο το ταγαράκι που είχε στο νόμο του που έβαλε λίγο ξηρό ψωμί μέσα, τα φορέματα και τα πέδιλα του, όλα αυτά ήταν μέσα σε εκείνο το δέμα. Τα έφερες πίσω αυτά και τα τίμησες τόσο. Τι θα τα κάνεις τώρα? Θα τα έχω εις ενθύμηση της πρώτης μου θέσεως και καταστάσεως, για να μην υπερηφανεύομαι, είπε ο στρατής. Έβγε, είπε ο ιερεύς, πάντοτε στρατής, τώρα στην ιστορία σου, την ιστορία σου να ακούσουμε. Περιμένουμε αυτήν ανυπομόνως. Ναι, ναι, είπαν όλοι. Από την Πέφτη καρτερούμε να μάθουμε πώς γέννηκε σε τούτα τα χρόνια τέτοιο μεγάλο θαύμα. Τα θαύματα γίνονται πάντοτε, διότι ο Θεός που κάνει αυτά είναι αιώνιος. Όσοι έχουν το φως του Χριστού βλέπουν και τα θαύματά του. Όσοι δε στερούνται του φωτός αυτού περιπατούν στο σκότος και τίποτε δεν βλέπουν, μήτε εννοούν. Αλήθεια, είπε ο ιερεύς. Πολλά θαύματα που δεν μπορούν να εννοήσουν πολλοί τα αποδίδουν στην τύχη ή στην σύπτωση ή στην φυσική αιτία. Μάλιστα, είπε ο στρατής, τούτο θα αποδειχθεί εκ της ιστορίας μου, την οποία θα σας διηγηθώ. Εμείς δεν εξευρωμέ, είπε ο ιερεύς, τι και τι συνέβη, αλλά βλέπουμε οφθαλμοφανώς ολοφάνερον θαύμα. Την μίαν Δευτέραν ανεχώρησες απ' εδώ πάμπτωχος και την άλλην επέστρεψες βαθύπλουτος και με βασιλικήν δόξαν. Τούτο είναι και λέγεται θαύμα. Ναι, είπε ο στρατής, και ειδού η ιστορία του, την οποία διηγήθη λεπτομερώς όσα είπαμε εις την σειρά των κηρυγμάτων μας, αδερφοί μου, και όσα ακούσαμε όλα τα σχόλια αυτής της μεγάλης ιστορίας του στρατή, η οποία θίγει όλα τα κοινωνικά στρώματα, τους πιστούς και τους απίστους, τους πλουσίους και τους φτωχούς, τους πιστούς και τους απίστους όλου του κόσμου. Ήρθε ο Παναγαθός Θεός να μας δώσει από αυτήν την σειρά των κηρυγμάτων να διορθώσουμε τη ζωή μας και να υμνούμε το Θεό και να τον δοξάζουμε και να μας αξιώσει και στην Αγία του Ανάσταση. Αμήν.